Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι μεταξύ αθλητών, να βρίσκομαι μεταξύ οικογενειών, να βρίσκομαι μεταξύ παραγόντων ενός μαχητικού αθλήματος, το kickboxing. Καλοδεχόμαστε όλους αυτούς τους παράγοντες, από όπου και αν προέρχονται από τη χώρα, καθώς επίσης και αυτούς που προέρχονται από τη γειτονική Βουλγαρία. Αυτό το τουρνουά δίνει μία ταυτότητα στην Αλεξανδρούπολη, δίνει μία ταυτότητα στον Εύρο, δίνει μία ταυτότητα στη Θράκη. Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και με τον αντιπρόεδρο μας συνδέει μια προσωπική φιλία ετών. Και πολλές φορές μοιραζόμουν με τον πρόεδρο και τις χαρές του και τις δυσκολίες του, τόσο ως αθλητού όσο και ως δασκάλου αυτού του μαχητικού αθλήματος. Ήξερε ότι κάποια στιγμή ότι πρέπει να τιμήσει τη γενέτερά μου. Και σήμερα τους καλοδεχόμαστε όλους, διότι είναι μια γιορτή του αθλητισμού. 300 αθλητές με εισάριθμους ίσως γονείς, όπως βλέπετε είναι το μεγαλείο πάντα του ερασιτεχνικού αθλήματος, να συμμετέχει η οικογένεια. Έτσι και εγώ συμμετείχα στις προσπάθειες των παιδιών μου που ήταν στο χώρο της ελληνικής και της διεθνούς κολύμβησης, και χαίρομαι που σήμερα όλος αυτός ο πλούτος πραγματικά δραστηριοποιείται στην πατρίδα μας. Τους ευχαριστώ όλους, τους εύχομαι να έχουν συνεχή προσπάθεια βελτίωσης και γιατί όχι και διακρίσεων, που πραγματικά και στα εσωτερικά και στα διεθνή πρωταθλήματα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να γνωστοποιήσω, ότι σήμερα το Προεδρείο της Ομοσπονδίας τους μου γνωστοποίησαν ότι αντίστοιχη διοργάνωση μέχρι τη λήξη του έτους, ίσως από τη νέα εκπαιδευτική περίοδο, θα έχουμε και στο Βόρειο Εύρο. Ο αγώνας δρόμου ήταν πραγματικά λαμπερός για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Συμμετείχα σε αυτήν τη διαδικασία του μεγάλου αθλητικού γεγονότος που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα του Εύρου. Ενθυμούμεθα με καλή ανάμνηση την Εγνατία Οδό, έργο του μεγάλου αυτοκράτορου Ιουστινιανού, ο οποίος όταν το αποπεράτωσε, ίσως και εδώ κοντά, μέχρι την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, όταν παρέδιδε την Εγνατία Οδό, είπε «Τώρα πλέον έχω το Imperium, διότι ελέγχω τις μεταφορές». Οι μεταφορές είναι πάντα επίκαιρες. Η Ελλάδα, μέσα από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά αλλά και τα εθνικά, κατόρθωσε να αναβιώσει την Εγνατία Οδό και να παραδώσει για χρήση στους συμπολίτες μας, στους Έλληνες, το νέο αυτοκινητόδρομο, τη νέα Εγνατία. Όπως τότε, έτσι και τώρα, η Ελλάδα παίζει το ρόλο της στο σημαντικό. Εμείς μέσα από αυτήν τη διαδικασία του αθλητισμού και του ΕΦ αγωνίζεστε, αναδείξαμε το παλιό, το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Το μέλλον πλέον ανήκει στους ηγέτες να πάρουν σωστές αποφάσεις ώστε ο αυτοκινητόδρομος που λέγεται Νέα Εγνατία να μπορέσει να έχει τους κυκλοφοριακούς φόρτους εξαιτίας των οποίων έγινε αυτό το έργο, να λειτουργήσουν τα οδικά σημεία εισόδου-εξόδου στους κήπους και στις καστανές, να ενεργοποιηθεί
το σιδηροδρομικό σημείο εισόδου-εξόδου Πυθίου Κωνσταντινούπολης και γιατί όχι στο μέλλον να έχουμε και ένα νέο οδικό σημείο με τη γειτονική χώρα, διότι ως γνωστόν αποτελούμε την πύλη της Ελλάδος, αποτελούμε την πύλη της Ευρώπης από την ανατολική πλευρά της Ευρώπης. Διότι μέσω της γειτονικής χώρας εξυπηρετούνται οι χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, των υπερκαυκάσιων χωρών και νομίζω ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε γρήγορα ώστε να αποδώσουμε στο νέο αυτοκινητόδρομο, τη νέα Εγνατία, αυτούς τους κυκλοφοριακούς φόρτους που πρέπει να έχει και ταυτόχρονα και χωρίς εμπόδια. Χωρίς εμπόδια επί του οδοστρώματος. Διότι πιστεύω στα διόδια, τα ιντερνετικά και μάλιστα τα δορυφορικά. Ίγκυ και η ώρα, το έχω αναδείξει, πιστεύω ότι κάποια στιγμή να γίνει πράξη. Νομίζω σήμερα ο αγώνας δρόμου ο οποίος έγινε στην Αλεξανδρούπολη είναι ένας αγώνας μηνυματοφόρος προς πολλούς αποδέκτες. Είμαι τυχερός το ότι συμμετείχα και μάλιστα δε και σε προσωπικό επίπεδο έκανα και ατομικό ρεκόρ. Το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες καλής γειτονίας και οι συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί και ρυθμίζουν τη σχέση μας, μας υποχρεώνουν τόσο την Ελλάδα όσο και την γειτονική χώρα την Τουρκία να συμβιώσουμε σε καθεστώς ειρήνης. Είναι μονόδρομος. Μάθαμε από τους προγόνους μας, μάθαμε από τους παππούδες μας αυτά τα στεριωμένα σύνορα τα οποία έχουν προκύψει μέσα από τη συνθήκη της Λοζάνης θα πρέπει να είναι σεβαστά από τους γείτονες και ο καθένας θα πρέπει να κάνει προσπάθειες να μην οξύνει τα πράγματα, να μην αναταράσει τις σχέσεις αλλά αντιθέτως να συμβάλλει στην εκτόνωση. Μάθαμε να κατεβαίνουμε στον ποταμό και να λέμε από την πέρα πλευρά τον γείτονά μας να του λέμε καλημέρα και ανταποκρινόταν σε αυτήν μας την καλοπροαίρετη πράξη και χαιρετισμό. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να κυριαρχεί στις ψυχές και στις αποφάσεις των πολιτικών είτε από την εδώ πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Είμαστε καταδικασμένοι να συμβιώσουμε και να συμβιώσουμε σε καθεστώς σεβασμού και ειρήνης, αλλά και προκοπής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.